Είναι
car les deux langues, en grec et en russe, et les tsars offrent de nombreuses sommes d'argent pour son expansion. Le monastère veut de le vendre. Nach seiner Gründung im 11. Jahrhundert führten zahlreiche Zerstörungen im Laufe der Jahrhunderte und Wechsel der Nationalitäten seiner Bewohner, steht das Kloster seit 1875 unter russischer Führung, mit damals 1000, Anfang des 20. Jahrhunderts sogar 2000. Die Messen werden sowohl in griechischer als auch in russischer Sprache gehalten. Ενισχυμένος ένα κατά πράσινο τοπίο. Είναι καινούριο και εορτάζει τις 27 Ιουλίου. Από μακριά δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα προεριακό συγκρότημα που κολλείται από στρούλους και πολλά παράθυρα. Από το 1314 συναντά τη μόνη παντού σαν μόνη Αγίου Παντελεήμονος ή απλώς σαν μόνη των Ρώσων. Οι παλαιολόγοι πρώτα και οι Σέρβοι και οι Μοσχίστερα ευεργέτησαν σημαντικά στήλη με κοινήρια και μετόχια. Ο ηγούμενος υπεγραφεί ελληνικά. Μετά από το έτος 1997 είχε πολλού πρόσφυγου το καθαρικό. Χτίστηκε από το έτος 1920 μέχρι το 1920. Έχει 35 παρακλήσεις, μεταξύ των οποίων το θαυμάσιο σαν γονέα και τη Αγία τη Σκέψη στη βορειοδυτική πτέρυγα. Oye, esto es precioso, ¿Cuánta gente puede caber ahí? Si se una fila, pueden caer 2.000 personas, Nunca vas a poder ir ahí. Ana, tu padre, ahí bien vive. Είναι σιδερίβλε και σε ύψος 200 μέτρων πάνω από τη θάλασσα. Αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια, αλλά η πρώην ιστορία του παραμένει ασαφής όσον αφορά την ακριβή χρόνο ίδρυσής της και τον κτήτορα του μοναστηριού. Η προφορική παράδοση θέλει τη δική της μονή στην αυτοκράτηρα του Ιχαιρία που έζησε τον 5ο αιώνα, ενώ οι γραπτές παραδόσεις παπυρού στο μοναστήρι χτίστηκε από τον Ώσιο Παύλο τον Ξεροποταμινό λίγο μετά τα μέσα του 10ου αιώνα. Η μονή άφησε τον 10ο αιώνα με φόρους που διέθεσαν αυτοκράτορες του Βυζαντινού. Η εμπειρία συνέχισε μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα. Τα κερδώσεις του Βυζαντίου, τις επιδρομές, καθώς και δύο μεγάλες πυρκαγιές, στα 1507 και 1609, το μονή. Το καθολικό της μονής, το οποίο χρήστηκε το 1483, είναι αφιερωμένο στην ποιητή του 40 βαθύρα. Η μονή Ξεροποτάμου θα τύχει την 8η θέση στη σειρά των αθωνικών. Εδώ αποβιβάζονται οι επισκέπτες που ταξιδεύουν το πλοίο της συναντής από Ouranoupoli και είτε βάζονται σε άλλο πλοίο είτε φέρνουν το λεωφορείο για τις καριές. Οι καριές είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Au début, il fut nommé Nobel de Flair, mais plus tard, il prit son nom actuel d'après son fondateur et le rocher sur lequel il fut construit. Simona Petras ou Simona Petras, la vitrine la pierre de Simone. Le catholique du monastère est honoré à la maison. Es ist einer der mutigsten Bauten des Mittelalters. Ein turmähnlicher Bau mit 7 Etagen, der auf einem turmartigen Fundament thront. Nach mehreren Bränden, die das Kloster gänzlich zerstörten, 1580, 1626, ο Μονή Σίμωνο Πέτρα ή αλλιώ Σίμωνο Πέτρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια τη εκδρομή μα, αλλά και ολοκλήρου του Αγίου Όρου. Ιδρύθηκε από τον Ώσιο Σίμωνα τον Μυροβλήτη, περί το 1257, μετά από όρμα του Αγίου, ο οποίο μέχρι τότε ασκείται σε σπήλαιο που ήταν στην Πολύ. Ο Ώσιο Σίμωνα ονόμασε αρχικά την Πολύ, λέγεται Φλέρ, αργότερα όμω που έδωσε το πρώτο σώμα από την κρυφή τη και από την πέτρα πάνω στην οποία είναι εκτισμένη. Επίση, η κτήτωρα τη Μονή θεωρείται και η Αγία Μαγδαληνή,
γιατί με το αριστερό της χέρι, σωστά έως σήμερα στη Μονή, συγκεντρώθηκα μεγάλα ποσά που βοήθησε στην οικοδόμησή της. Είναι ένα από τα τολμηρότερα οικοδομήματα του Μεσαίου. Ένα εφταόλου πυργωτών και μεγάλης πυργωτής βάσης. Η Μονή κάει και εδώ τη χρόνια 1880 και οι καταστροφές συμπλήρωσαν οι πυρκαγιές το 1726 του 1791. Η σημερινή της μορφή την πήρε μετά από την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά. Το καθολικό της Μονής μάταιες γέννηση του Χριστού. Το πιο σπουδαίο κηπείο της Σιμόπετρας είναι το αριστερό χέρι της Αγίας Μαρίας Μαγδαλινής Σιμόπορου που είναι γρήγορα και αιρέω εδώ και 2.000 χρόνια. Η Μονή Σιμός Πέτρας δεν κρατεύει θέση σειρά των μοναστικών μοναστηριών. Η μοναστική της δυναμία μετρητέλει στους 60 μοναχούς και αγωγικούς. Dans 60 ans, Ag.Paulou, une grande partie du monastère de Laide reconstruit. Sa bibliothèque, avec le manuscrit unique du monde, budgétairement de. Da wurde auf 30.397 Handschriften, ca. 4000 Bücher und viele andere Schriften. Seit 1574 steht das Kloster auf Platz 17 der Rangliste, hat ca. 90 Mönche. Η Ιερά Μονή Γρηγορίου είναι χτισμένη πάνω σε βράχο και σε υψόμετρο 30 μέτρων από τη θάλασσα, αντικαθιστώντας το Ιερό του Ποσειδώνα. Σύμφωνα με χειρόγραφα κώδικα, ιδρύθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα από τον Ωσίο Γρηγόριο τον Νέο. Πολλές πληροφορίες γύρω από το πρόσωπο του κτήτωρα της Μονής δεν υπάρχουν. Απλώς γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μαθητή του Ωσίου Γρηγορίου του Σιναίτη. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Δύο μεγάλες πυρκαγιές καθορίζουν την ιστορία της Μονής. Η πρώτη, το 1790, από τους πυρκαγιές, οι οποίοι την κατέβησαν Χερός εκπαιδεύωσαν και το 1853 αναγεννήθηκε. Η δεύτερη πυρκαγιά έγινε το 1761 και έκαψε μεγάλο μέρος της Μονής, αλλά ξανακτίστηκε. Στην επανάσταση του 1822 οι Ουριάτες βοήθησαν πολύ στον αγώνα, προσφέροντας αντικείμενα μεγάλες αξίες. Μέχρι το 1840 το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Από τότε και μέχρι σήμερα είναι κοινόβιο και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κοινόβια του Αγίου Όρους. Το καθολικό τυπογραφήθηκε το 1779 από τους ζωγράφους του Γαβρέλη και Γρηγόριο από τη Μεστοριά. Μέσα στο καθολικό της Μονής φυλάζεται τώρα και την ηλεκτρική. Από τις γνωστές θεματολογικές εικόνες, η Μονή κατέχει την Παναγία την Παλαιολογή. Στη βιβλιοθήκη φυλάζονται 297 χειρόγραφα, περίπου 4.000 βιβλία και πολλά έγγραφα. Η Μονή Γρηγορίου από το 1574 κατέχει την 17η θέση στη σειρά των Αθωνικών Μοναστηριών. Η μοναστική της δύναμη ενεργεται στους 90 μοναχούς και εξαρτηματικούς. Προτέχω τα νάστα κουβέκα οσταβάω Σβέτσι Γρηγορία Τσινάισκη. Godina 1457 Viva Vom artigen Burg. An der Westseite fließt majestätisch der Stumpfbach Xenofonta. Das Kloster wurde 1389 vom Mönch Diounisiou erbaut. Er stammte aus Castellón. 1533 verbrannte es und wurde in Monasteries Nea Petra, in der Christianische Apokrypho Gigantio Parthalas. Γνωστή ως Νέα Πέτρα, είναι χτισμένη σε απόκρυπνο γιγαντιαίο παραθαλάσσιο βράχο ύψους 80 μέτρων. Από την επιφάνεια της θάλασσας, σε δορυφή τριγωνού κάστρου και ειδικά της κατεντέλη μεγαλόπρεπα, ο χυμαρός αεροπόταμος. Το μοναστήρι χτίστηκε το 1389 από τον μοναχό Διονύσιο που καταγόταν από την κορυφή της Καστοριάς. Το 1533 το μοναστήρι κάει, τον 16ο και 18ο αιώνα. Λόγω οικονομικών δυσχεριών μετατράπηκε σε ιδιόρυθμο, αλλά στις αρχές του 19ου αιώνα θα επιστρέψει οριστικά στο κοινοβιακό σύστημα. Το καθολικό της Μονής, αφιερωμένο στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου, πυροτέχνησε σε μεταμάσεις τυπογραφίες ο περίφημος κριτικός αγιογράφος Τζόρντι στον 16ο αιώνα. Στην Διονυσίου βρίσκεται η καθολική χώρα της Παναγίας των Χαιρετισμών ή του Ακαθίστου. Στα κοινήλια της Μονής αριθμούνται πολλά λείψαν Αγίων, με πιο σημαντικά δεξιά χείρα του Τιμίου Προδρόμου και τα τίμια λείψανα του Αγίου Νύφωνα. Άλλα σημαντικά κοιμήλια είναι η ανάγλυφη παράθεση της Εισάβρωσης με τις Ελεφαντοστό, έργο του 10ου αιώνα. Στη βιβλιοθήκη της Μονής βρίσκονται αρχισμένα 1.100 χειρόγραφα, κάποια από αυτά εικονογραφημένα και πάνω από 15.000 βιβλία με πολύτιμο αρχέτυπο. Η Μονή του Επισίου κατέχει την 5η θέση στη σειρά των Οθωνικών Μοναστηριών. Η μοναστική της δύναμη ανέρχεται στις 55 μοναχούς και εξαρτηματικούς. Le monastère de M.Xiropotamou. Parmi les bienfaiteurs du monastère, on compte la famille toute puissante de Frankovitch, despote de Serbie, marin, époux du sultan Murad II, ainsi que leur des seigneurs des pays d'Anipian, grec et romain.
Le monastère connut de siècles entiers de florissance avant d'être déserté à l'époque. La guerra no había de Pablo.
Ελάτε. 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 Ελάτε.